Καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα, καλά εσύ? Πού είμαστε? Κοίτα εδώ, σε τι παραλία σε έφερα. Μα τι ωραία! Έλα, πάμε λίγο πιο πίσω να μας πάρει το κύμα. Έτσι είναι και στη Σκιάθο. Στη Σκιάθο είναι πιο ωραία. Λοιπόν, συνεχίζει το καλοκαίρι. Είπαμε χθες ότι αρχίζουν οι βροχές, αλλά η πιθανότητα βροχών είναι μόνο για το Ιόνιο. Δηλαδή στην Κέρκυρα και στις Λευκάδες και στους Παξούς, ας πούμε, υπάρχει μια πιθανότητα να υπάρξουν κάποιες βροχές ασθενείς. Ωστόσο, η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα παραμένει υψηλή. Όπως βλέπουμε εδώ, σε ολόκληρη τη χώρα θα φτάσει μέχρι 27 βαθμούς και στη Θράκη και στη Θεσσαλονίκη και στην Αττική. Δεν αλλάζει καθόλου, μόνο κάποια μικρή πιθανότητα βροχών υπάρχει στο Ιόνιο. Στα νησιά που σου είπα. Οπότε ο κόσμος μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει για μπάνιο. Να σου πω κάτι ότι στις παραλίες όντως έχει κόσμο και πηγαίνει για μπάνιο. Είναι πολύ υψηλή η θερμοκρασία. Σήμερα λοιπόν και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ. Όλα μια χαρά, μπορούμε να απολαύσουμε ακόμη το καλοκαίρι. Και αύριο. Και έτσι. Το Σαββατοκύριακο θα είναι ζεστό. Πάλι η πιθανότητα υπάρχει στο Ιόνιο. Αλλά σε όλη την υπόλοιπη χώρα, εδώ όπως βλέπουμε και στο χάρτη αύριο, η θερμοκρασία θα είναι υψηλή. 27 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 27 και στην Πελοπόννησο. Και γενικότερα και σε όλα τα νησιά βλέπουμε μέχρι 26. Αραιές νεφώσεις θα υπάρχουν. Τίποτα ιδιαίτερο, μπορούν να απολαύσουν και τον καλοκαιρινό καιρό. Και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Να δούμε και την Κυριακή. Δεν αλλάζει. Ο ήλιος παραμένει ψηλά. Λίγες νεφώσεις πάνω στην βόρεια χώρα. Ωστόσο, όλα είναι καλά. Η θερμοκρασία είναι υψηλή και μπορούν όλοι να συνεχίσουν να πηγαίνουν για τα πανάκια τους. Άρα δεν θα χαλάσει ποτέ αυτός ο καιρός. Χαλάει από Δευτέρα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Έτσι λένε. Θα πρέπει να χαλάσει. Έτσι έχουμε φτάσει 20 Οκτωβρίου. Υπάρχει ανομβρία. Πρέπει Δευτέρα, να πέσουν βροχές. Δηλαδή, από Δευτέρα λένε ότι περιμένουν ένα χαμηλό βαρομετρικό όπου θα έρθει από την Ιταλία και θα έχουμε βροχές. Κάτσε να δούμε γιατί. Και για το αγάπη μου.